Το Ισραήλ προειδοποίησε την Αίγυπτο προκειμένου να μεταφέρει την προειδοποίηση στη Χαμάς ότι απομένει μία τελευταία ευκαιρία για να γίνει συμφωνία για τους ομήρους πριν ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση στη Ράφα. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις συνομιλίες στο Κάιρο η Ισραηλινή αντιπροσωπεία ήταν πρόθυμη να κάνει περαιτέρω εκτεταμένες παραχωρήσεις για να εξασφαλίσει μία συμφωνία. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ευκαιρία δεν έχει διευκρινιστεί. Ο Ισραηλινός στρατός έχει συγκεντρώσει δεκάδες τάγκς και τεθωρακισμένα οχήματα κατά μήκος των συνόρων του με την νότια λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο των προετοιμασιών για εισβολή στη συνοριακή πόλη Ράφα. Τεθωρακισμένα οχήματα τοποθετήθηκαν κοντά στο πέρασμα Κέρεμ Σαλόμ του Ισραήλ την Παρασκευή, που βρίσκεται δίπλα στη Ράφα. Οι Ισραηλινοί ηγέτες λένε ότι η Ράφα είναι το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στη Γάζα μετά από περισσότερους από 6 μήνες πολέμου. Παρά την ευρεία διεθνή αντίθεση, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει δεσμευτεί να εισβάλλει στην πόλη, που βρίσκεται κατά μήκος των Αιγυπτιακών συνόρων, ως μέρος του σχεδίου του να καταστρέψει τη Χαμάς. Περίπου 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, περισσότεροι από το ίμιση του πληθυσμού της Γάζας, έχουν στριμωχτεί στη Ράφα. Η διεθνής κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών φοβάται ότι μια Ισραηλινή επιχείρηση θα θέσει σε κίνδυνο τους αμάχους. Το Ισραήλ από την άλλη λέει ότι προετοιμάζει ένα σχέδιο για την εκένωση αμάχων πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιχείρηση στη Γάζα. Οι ερευνητές του ΟΗΕ που ερευνούν τις υποθέσεις εργαζομένων της Υπηρεσίας Αλλαγής για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες, οι οποίοι κατηγορούνται από το Ισραήλ, λένε ότι απέσυραν έως και 5 υποθέσεις από τις 19 λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, περισσότερες χώρες αποφασίζουν να ξεκινήσουν πάλι τη χρηματοδότηση στην υπηρεσία. Την Παρασκευή, η Ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει μια τέτοια κίνηση. Στο μεταξύ, αναμένεται περισσότερη βοήθεια από το Στολίσκο Ελευθερίας, μια συγκέντρωση πολλών πλοίων που ελιμενίζονται και φορτώνονται σε λιμάνι κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Βρίσκεται εκεί εδώ και πολλές μέρες, με την αναχώρηση να καθυστερεί συνεχώς. Ακτιβιστές κατηγορούν το Ισραήλ ότι βάζει περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια. Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, εθελοντές της τουρκικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Humanitarian Relief Foundation φόρτωσαν το πλοίο Ανατολού, το οποίο περίμενε να αποπλέψει με το στόλο ελευθερίας για να παραδώσει την τόσο αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.